ξεκίνησαν για βουλή και άλλοι συνάδελφοι ξεκίνησαν από όλη την Ελλάδα. Είναι και άλλοι σύλλογοι εδώ που πρέπει να ακουστούν, είναι και άλλοι που πρέπει να μιλήσουν, είναι και άλλοι που πρέπει να πούν αυτό που πρέπει να πούν. Είναι εδώ η Δράμα, η Καβάλα, οι Σάρες. Είναι εδώ η Τράκη, είναι εδώ η Πιερία με 14 εφορία. Είναι εδώ όλος ο κόσμος, είναι εδώ οι Λαϊκές Αγορές, είναι εδώ ο Εύρος. Είναι εδώ όλοι, ένα είναι το στίγμα, ενωτικό. Τι έχουμε να χωρίσουμε, να ενώσουμε έχουμε. Τι έχουμε πει μέχρι τώρα. Κάνουμε τη Σάρα στα στεριά και ήρθαμε όλοι εδώ. Τι ήρθαμε για να μιλήσουν οι μισοί. Η θάλασσα έγινε στεριά, ήρθε η Κρήτη εδώ, η Δράμα κατέβηκε. Ήρθε στα Σπρωτεία. Ήρθαν όλοι, ήρθαν οι λαϊκές αγορές. Ήρθαν οι βιολογικές λαϊκές αγορές. Για πρώτη φορά σημαίνει αυτό. Δώστε στίγμα ενωτικό. Όλοι μαζί μπορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα, να ακουστεί. Όχι μόνο εδώ. Στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Κρατηθείτε εδώ, αδέρφια. Έρχονται κι άλλοι. Πρέπει να δώσουμε στίγμα. Δεν είναι εδώ με ξέρεις κανένας. Λοιπόν, έγινε κάτι πρωτόκολλο για να ξεκινήσω εγώ από το τι έγινε. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Σύνταγμα. Ακόμα ο κόσμος δεν λέει να συμμαζευτεί. Τώρα ξεκινάω να μαζεύουν τα λεωφορεία για να παραλάβουν τον κόσμο που έφεραν από το πρωί εδώ. Χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλιείς και μαλισσοκόμοι διαδήλωσαν σήμερα ενάντια στα μέτρα που πάει να περάσει όλο το πολιτικό σύστημα ενάντια στο πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, το στίγμα δόθηκε. Να είστε σίγουροι ότι έχει περάσει ένας φόβος όχι μόνο σε εμάς τόσο καιρό που τον έχουμε περάσει, αλλά και σε όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί ήταν τη δύναμη που μπορούμε να έχουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο για μας, να περάσει αυτό για να έχουμε εμείς δικαίωμα στην παραγωγή, δικαίωμα στη ζωή. Να είναι σίγουροι λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψουμε να περάσουν όλα αυτά τα οποία μας καταστρέφουν όχι μόνο τον κλάδο, αλλά και εδώ και την Ελλάδα. Για τα επεισόδια θα μας πείτε. Για τα επεισόδια, δύο φορές πήγαμε να παραδώσουμε το ψήφισμα, χωρίς κανένα λόγο πέσαν χημικά ανάμεσά μας. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Φύγαμε προς τα πίσω, ξαναπροσπαθήσαμε και χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο προσπάθησαν να μας διαλύσουν. Δεν παραδώσαμε ψήφισμα για το λόγο ότι πιάστηκαν δύο-τρεις συνάδελφοι αγρότες από άλλες περιοχές και αν και εφόσον τους είχαν μέσα αυτούς, εμείς δεν παραδίναμε ψήφισμα. Δεν θα έχουν μέσα δικούς μας και εμείς τα παρακαλάμε. Γι' αυτό λοιπόν όλοι οι αγρότες σε εγρήγορση, γιατί μας κυνηγάμε. Δεν θα τους αφήσουμε να τους περάσει. Αφού λοιπόν βγήκαν οι συνάδελφοι που ήταν μέσα, από εκεί και πέρα ζητήθηκε συγγνώμη προημερησίες διάταξης από τη Βουλή. Τώρα αυτό συντονίζουμε. Προημερησίες από τη Βουλή για με μόνο θέμα το φορολογικό και το ασφαλιστικό των αγροτών. Περιμένουμε λοιπόν αποτελέσματα.